Λοιπόν, ταράζονται τα κύματα. Χθες, αν δεν το μάθατε, ανακοινώθηκε ότι το ΠΑΣΟΚ πάει σε εκλογές 6 και 13 Οκτωβρίου. Το λέω δεν το μάθατε, γιατί ασχολιόμασταν κυρίως με τις πυρκαγιές και τον πύρινο κλοιό που είχαμε εδώ στην Αττική και όχι μόνο σε όλη την Ελλάδα. Ανακοινώθηκαν ήδη υποψηφιότητες του κυρίου Ανδρουλάκη, ο οποίος θα ζητήσει την επαναβεβαίωση της ψήφου, του κυρίου Παύλου Γερουλάνου και του κυρίου Χάρη Δούκα, του Δημάρχου Αθηναίων. Όμως σήμερα θα ανακοινωθεί η άλλη μία. Θα μας την πει η Δέσποινα Βλεπάκη. Γεια σου, Δέσποινα, καλημέρα. Καλημέρα, Δέσποινα. Καλημέρα. Μόλις ανακοινώθηκε, παιδιά. Περιμέναμε να ανακοινωθεί η υποψηφιότητα, η αλήθεια είναι. Αλλά άλλη ψηφιότητα περιμέναμε. Οι συντάκτες που καλύπτουμε ΠΑΣΟΚ και άλλη μας ήρθε. Θα ανακοινωθεί και άλλη. Κυρία Μιλένα Αποστολάκη, μόλις ανακοίνωσε ότι κατεβαίνει ως υποψήφια για την ηγεσία και αναφέρει χαρακτηριστικά την υπηρέτηση του στόχου αυτού, ότι καλεί το δημοκρατικό κόσμο της χώρας με τη μαζική συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία να σφραγίσει την επίτευξη των στόχων που είναι αναγκαία για το ΠΑΣΟΚ, η επανεκκίνηση που είναι αναγκαία και ιστορικά κρίσιμη, και ότι χρειάζεται ένα αναβαπτισμένο κόμμα με συλλογική λειτουργία, όπως αναφέρει η Μιλένα Αποστολάκη στην ανακοίνωσή της. Έχουμε λοιπόν επισήμως αυτή την ώρα που μιλάμε 4 υποψηφιότητες για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, για τις σωματικές διαδικασίες που η πρώτη θα γίνει 6 Οκτώβρη, θα ακολουθήσει στην περίπτωση που κρεθεί δεύτερη στις 13 Οκτωβρίου, θα έχει μεσολαβήσει μια ακόμα κεντρική επιτροπή στην οποία αναλυτικά οι υποψήφοι θα παρουσιάσουν το πρόγραμμά τους και πώς στοχεύουν να ηγηθούν του ΠΑΣΟΚ. Βεβαίως η χθεσινή συνεδρία της κεντρικής επιτροπής ήταν μαραθώνια. Ξεκίνησε περίπου 12 και με το λόγο του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος ήταν ενωτικός, έκανε την αυτοκριτική του, έθεσε το χρονοδιάγραμμα των εκλογών, αυτό που του ζητούσαν τα στελέχη, και να σας πω ότι εκτιμώ ότι αυτό βοήθησε στη συνέχεια να έχει να κυλήσει ήρεμα η διαδικασία αυτή. Βγήκαν μετά πάρα πολλά στελέχη, μετρό πάνω από 70 στελέχη του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, που έλαβαν το λόγο και για να κάνουν κριτική και για να θέσουν στόχους και το όραμα για την επόμενη μέρα. Μάλιστα. Είχαμε το λόγο του Χάρη Δούκα και του Παύλου Γερουλάνου, και σήμερα λοιπόν έχουμε μέχρι στιγμής την ανακοίνωση υποψηφιότητας της κυρίας Αποστολάκη. Με αυτό να κλείσουμε. Δέσποινα, αν θα υπάρξουν. Τώρα, αν το ρεπορτάζ λέει ότι θα υπάρξουν κι άλλες. Ναι, και περιμένουμε να το δούμε. Μάλιστα. Αν θα επιβεβαιώσει. Καλή συνέχεια, παιδιά. Καλή σου μέρα, Δέσποινα. Καλημέρα.